Αθανάστικος Σύλλογος Λαρισαίων 1928 ΑΕΛ, οι δύο μονομάχοι, λαρισαϊκό καθαρά το παιχνίδι. Πολύ ωραίες εικόνες στο κλειστό της Νεάπολης. Χρειαζόταν πολύ υπομονή για να παρκάρει κανείς, γιατί ήταν πάρα πολύ ο κόσμος. Ξεπέρασε σίγουρα τα 1000 άτομα σήμερα το κλειστό της Νεάπολης. Εικόνες από παλιές εποχές στο κλειστό και για το λαρισαϊκό μπάσκετ. Είχαμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι με το Γυμναστικό Σύλλογο Λαρισαίων 1928 να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά την ΑΕΛ να παραμένει κοντά στο σκορ σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα, στο τρίτο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι του κυρίου Πρίμωρατς προηγήθηκαν ακόμη και με 10 πόντους. Πήραν αρκετούς πόντους μέσα από την ρακέτα, αλλά ενώ το σκορ ήταν 63-53, το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε με 63-56 ένα τρίποντο του Παπα-Νικολάου για λογαριασμό της ΑΕΛ, και από εκεί και πέρα άλλαξαν όλα. Ο Φάνης Παπακώστας για την ΑΕΛ, αν και φορτωμένος με 4 φάουλ, πήρε την ομάδα από το χέρι, την ΑΕΛ δηλαδή, και κατάφερε να την οδηγήσει. Εδώ βλέπουμε τον Γιάννη τον Παπαχρήστο, ένα ωραίο κάρφωμα, μια ωραία φάση για λογαριασμό του Γυμναστικού Συλλόγου Λαρισαίων 1928. Ο Φάνης Παπακώστας πήρε την ομάδα από το χέρι, σημείωσε 7 προσωπικούς πόντους, ήρθε και ένα τρίποντο του Κώστα Σαριμπαλίδη για λογαριασμό της ΑΕΛ προς το τέλος. Και τελικά η ΑΕΛ κατάφερε να πανηγυρίσει μια σπουδαία νίκη με σκορ 77-82 και να αυξήσει τη διαφορά στους 2 βαθμούς από την τρίτη θέση και τους πράσινους, και παραμένει σε τροχιά ανόδου, διεκδικώντας ό,τι καλύτερο απέναντι και στον νέο Λαστακού, ο οποίος έχει κάνει το 14-0 στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής και είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την άνοδο. Ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι που σίγουρα το απειλάψε ο κόσμος. Ωραίες φάσεις είχαν πάθος και οι δύο.